Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πώς Καλησπέρα, είμαστε? Καλησπέρα. Μια χαρά. Νομίζω ότι τα είπατε πολύ καλά σε σχέση με το παιχνίδι που έρχεται. Είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας, το οποίο μπορεί να μας δώσει και ίσως μια πρόκριση στην επόμενη φάση. Τώρα δεν ξέρω αν αυτή η ερώτηση μπορεί να ακουστεί ακόμα και αφελής, αλλά η Φρέντριξχάφεν είναι μια ομάδα, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι είναι στα μέτρα του ΠΑΟΚ. Ένας αντίπαλος που ο καλός ΠΑΟΚ στην έδρα του μπορεί να την κερδίσει, είναι τόσο έτσι μεγάλη απόσταση και πολύ μεγάλος βαθμός δυσκολίας σε αυτόν τον αντίπαλο απέναντι? Σίγουρα είναι πολύ μεγάλος βαθμός δυσκολίας, αλλά δεν είναι μια ομάδα που δεν μπορείς να την κερδίσεις. Νομίζω ότι αν παίξουμε καλά εμείς στα όρια του 80% και πάνω, ίσως μπορέσουμε να τους κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα η οποία δεν κάνει πάρα πολλά λάθη και εμείς αυτή την περίοδο δεν είμαστε πολύ συνεπείς στο να μην κάνουμε πολλά λάθη μες στο παιχνίδι μας, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό σημείο για το παιχνίδι. Ναι, γρήγορη πες. Παναγιώτη, απλά συμπληρωματικά στην προηγούμενη ερώτηση, θα μπορούσες να σταθείς κάπου, μιλώντας για τεχνικά ζητήματα στη συγκεκριμένη ομάδα, δηλαδή είναι πολύ δυνατή σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα τον οποίο εσείς θα πρέπει να περιορίσετε? Νομίζω ότι είναι πολύ δυνατή στο να συνεχίζουν να παίζουν την μπάλα, δηλαδή μπορούν να κάνουν πάρα πολύ άμυνα και να έχουν πάρα πολύ υπομονή στο παιχνίδι τους, κάτι που στο βόλεϊ θεωρείται αρετή αυτό. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μην τους δώσουμε αυτό το δικαίωμα να το κάνουν πάρα πολύ ώρα. Αυτό νομίζω, και αυτό είναι και βασικό σημείο του παιχνιδιού. Και εφόσον αναλύσεις τον αντίπαλο έτσι, ή την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, ποια θεωρείς ότι είναι τα σημεία κλειδιά όμως της ομάδας? Δηλαδή πάνω σε τι ποντάρει ο ΠΑΟΚ, έχοντας διαβάσει και διαβάζοντας βεβαίως αυτές τις μέρες τον αντίπαλο? Στο σέρβις μας και στην επίθεσή μας. Νομίζω ότι εκεί θα κρυθεί πάρα πολύ, και στο πώς θα αντιμετωπίσουμε τα float service που έχουν αυτοί, και είναι πάρα πολλά και είναι πολύ καλύτερα από το επίπεδο του service που γίνεται στην Ελλάδα. Οπότε θα είναι πρωτόγνωρο οι ταχύτητες που έρχεται η μπάλα σε σχέση με τα παιχνίδια που παίξαμε τις προηγούμενες αγωνιστικές. Mm-hmm. Και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να προσαρμοστείς από το ένα επίπεδο στο άλλο. Ναι. Ναι, και... Έλα, Γρηγόρη, η υποδοχή, έλα. Είναι κάτι έτσι. Είναι η βάση, του βόλεϊ είναι. Χωρίς υποδοχή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα στο βόλεϊ. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά των παιδιών. Ευτυχώς εγώ δεν ασχολούμαι με την υποδοχή. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά το να τα καταφέρουν τα παιδιά. Αλλά έχω εμπιστοσύνη σε αυτούς, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Βασικό αυτό, να έχεις εμπιστοσύνη στους συμπαίκτες σου. Ναι, πάνω εκεί ήθελα να σταθώ, πέρα από τα τεχνικά ζητήματα, ποιος είναι καλύτερος, ναι. Πού υστερεί κάποιος, πού υπερτερεί. Ψυχολογικά η ομάδα πώς είναι? Okay, είδαμε ότι έβγαλε την υποχρέωση εντός εισαγωγικών στο μάτς με την Παναχαϊκή. Το κλίμα έτσι μέσα, εσύ που το ζεις καθημερινά? Η ομάδα έχει πολύ μεγάλη θέληση για να πετύχει φέτος. Και νομίζω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στους συμπαίκτες μας, που είναι κάτι πολύ βασικό σε μια ομάδα βόλεϊ, γιατί είναι το πιο ομαδικό άθλημα από όλα τα υπόλοιπα. Και νομίζω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο σε αυτό το σώμα. Οπότε δεν θεωρώ ότι στερούμε κάπου εκεί, πρακτικά. Γρηγόρη, αν μου επιτρέπεις να κάνω κι εγώ μια ερώτηση που δεν είμαι καθαρά βολεϊκή, αλλά το έχω έτσι απορία. Το έχω απορία. Παναγιώτη, λέμε συνήθως στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, ότι πάντα το πρώτο παιχνίδι η έδρα παίζει το ρόλο της. Στο βόλι, το παιχνίδι είναι στο Παλατάκι, 7 η ώρα, θυμίζουμε για όσους δεν το ξέρουν. Παίζει ρόλο ότι το πρώτο παιχνίδι είναι εκεί, έχεις τον κόσμο σου. Θα δεις τον αντίπαλο στο γήπεδο, σε ένα δικό σου, στην έδρα, στο σπίτι σου. Ναι, πέρα από τον κόσμο που είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά για ψυχολογικούς λόγους, στο παιχνίδι και σαν αντίπαλος και σαν στην έδρα σου, είναι πολύ σημαντικός ο κόσμος. Είναι πολύ μεγάλο κίνητρο να παίξεις καλύτερα. Αλλά στο βόλιο, επειδή η μπάλα πετάει, είναι πολύ σημαντικό και το γήπεδο σαν γήπεδο, γιατί η μπάλα είναι στον αέρα και εσύ κοιτάς το ταβάνι και την μπάλα ταυτόχρονα. Οπότε ουσιαστικά είναι πιο δύσκολο να παίζεις εκτός έδρας. Παρότι σε ένα επίπεδο που λες ότι τίθεται ένα θέμα γενικότερης προσαρμογής στο χώρο. Σίγουρα, ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και αυτό το κομμάτι. Βέβαια, οι ομάδες του επίπεδου του ΠΑΟ και της Φρεντριξχάφεν νομίζω ότι δεν έχουν τέτοιο θέμα. Αλλά γενικά είναι ένα θέμα που μπορείς να συναντήσεις.
Επίσης στην Ελλάδα παίζουμε στα εκτός έδρας, όχι για το Παλατάκι. Είναι πολύ χαμηλά τα γήπεδα. Πες το πρόβλημα, είναι κάτι ναι. Που δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση όταν πας να παίξεις ένα μεγάλο γήπεδο. Αλλά εντάξει, τώρα είναι σημαντικό που παίζουμε στην έδρα μας με αυτούς, ώστε να προσπαθήσουμε να τους κερδίσουμε και μετά πάμε στην έδρα τους σε 2 εβδομάδες. Ναι. Λοιπόν, την Πέμπτη, 7 η ώρα το παιχνίδι στο Παλατάκι. Βεβαίως, όσοι μπορείτε, καλό θα είναι να πάτε να στηρίξετε αυτά τα παιδιά που θα κάνουν έτσι το πρώτο βήμα, που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα, και βεβαίως τον Παναγιώτη Πελεκούδα. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν εσύ θέλεις να προσθέσεις κάτι παραπάνω ή να ρωτήσεις κάτι περισσότερο. Θα ήθελα να ρωτήσουμε απλά τον Παναγιώτη πώς περιμένει ο ίδιος και γενικά η ομάδα την έλευση του Σίκοφ, που πλέον νομίζω ότι θα είναι σε θέση για μικρό χρονικό διάστημα βέβαια να συμμετέχει και να γράψει και τα πρώτα αγωνιστικά του λεπτά με τον Πάο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είναι πολύ αναγκαία αυτή η κίνηση. Είναι σημαντικό μια ομάδα να έχει διαγώνιο καθαρό αιμό. Είναι κάτι που έχουμε πάρα πολύ καιρό να το νιώσουμε. Έπαιζε ο Ραμόν Μαρτίνες για εσάς. Σαν διαγώνιο τόσο καιρό και είναι κάτι πολύ δύσκολο για την ομάδα. Τώρα που θα έρθει ο Ζίκοφ σίγουρα θα ξεμπλοκάρει πιο εύκολα ο βασαλδόρος μας και ίσως το παιχνίδι μας γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Οπότε νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική προσθήκη το να έχεις έναν καθαρό εύκολο διαγώνιο, και το παλικάρι σωματικά, επειδή τον είδα σήμερα, είναι νταμάρι σοβαρό. Είναι σε καλή κατάσταση. Τα λέει ωραία Παναγιώτη, τον οποίο περιμένουμε και στο στούντιο. Έτσι, Γρηγόρη, έχουμε κάνει ανοιχτή πρόσκληση. Και περιμένω, οπότε θα μου πείτε την ημερομηνία και τα υπόλοιπα που έχω. Να βολεύει και με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας, βεβαίως. Ναι, λοιπόν, ναι. Παναγιώτη, καλή επιτυχία την Πέμπτη. Ευχόμαστε το καλύτερο για σένα και βεβαίως την ομάδα του Δικεφάλου, και θα τα πούμε βεβαίως και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Καλά να είμαστε, παιχνίδια να υπάρχουν, να τα λέμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή τύχη. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Γεια σας.